Μπορείς να μου πεις γιατί με αποφεύγεις τις τελευταίες 2 μέρες? Δεν σε αποφεύγω. Γεια σου, Αλέξη. Ιωάννα, τι έκπληξη. Ξέρεις, μόλις έφευγα, τα λέμε αργότερα. Εάν δεν μου πεις με ποιαν είσαι ερωτευμένος, εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω. Τέλεια. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Αλέξη, τα mail που έστειλες στη στήλη ερωτικών συμβουλών μου είχαν τίτλους «Λίγη βοήθεια ζητάω», «Ακούει κανείς», «Mayday, mayday, mayday». 3 στιγμές υπερβολής. Ήμουν μόνος και είχα πιει όταν τα έγραφα. Πρώτον, όταν τα έγραφες ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο και δεύτερον, αν θυμάμαι καλά, έπινες χαμομήλι. Δεν θυμάσαι καλά. Τι λίγο έπινα. Έχω φτιάξει εδώ μια λίστα με όλες τις κοπέλες που ξέρεις. Πες μου απλά ποια είναι. 5 ονόματα. Έχεις ξεχάσει τουλάχιστον 4 κοπέλες. Έχω βάλει μόνο όσες πιστεύω ότι γουστάρεις. Γιώτα Καναβά. Αυτή εδώ είναι η ξαδέλφη μου. Ο έρωτας μεταξύ ξαδέλφων είναι σύνηθες φαινόμενο. Μέχρι ποια ηλικία θύλαζες? Πάρω το ξέρω ποιο ξεπέταξε πέρσι το καλοκαίρι. Γιατί ρε Μύρη? Γιατί δεν ξέρω ποιο ξεπέταξε, θέλω να το μάθω. Πάμε? Όχι, δεν πάμε. Πού είναι όλα λάθος πάλι. Τα πάθη του Χριστού είναι στην κατηγορία ιστορικά ενώ πρέπει να είναι στην κατηγορία φαντασίας. Το Jurassic Park είναι στην κατηγορία φαντασίας ενώ πρέπει να είναι στις ταινίες εποχής. Αυτό, αυτό και αυτό πρέπει να μπουν. Εδώ. Συγγνώμη. Μήπως έχεις να μας προτείνεις κάποια ταινία? Κρίνοντας από το γεγονός ότι είστε 2 κοπέλες μόνα, σε συνδυασμό με το πόσο καλά έχετε ντυθεί και την υπερβολική χρήση μάσκαρας για να έρθετε στο βίντεο κλαμπ, θα έλεγα ότι ψάχνετε για μια ταινία που θα σας κάνει να ελπίζετε ότι θα βρείτε το πρίγκιπά σας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση προτείνω. Αυτή. Το ημερολόγιο της Bridget Jones. Αφού δεν μου λες εσύ, θα απευθυνθώ αλλού. Θα πάρω κάποιον που σε ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε. Και νομίζεις ότι συζητώ τα σεξουαλικά μου με τον πατέρα μου? Σιγά μην παίρνω τον πατέρα σου. Έλα, Κατερίνα! Ιωάννα, τι γίνεται? Ιωάννα, κάνεις σεξ! Ιου! Ιωάννα, γιατί με πήρες? Αυτό είναι άρρωστο! Ποιος είναι, το ξέρω! Καλά της έπιασε! Για δεν μ' αφήνεις να της μιλήσω! Είναι επειδή ξέρει, ε! Βέβαια! Σε ξέρει 7 χρόνια! Σιγά μη δεν ξέρει αυτή, με πιάνεις εσύ ερώτε... Ιωάννα! Ιωάννα! Καλέ! Πάω να σου φτιάξω τίλιο. Ίσως μπορείς να δώσεις το τηλέφωνο σου στο φίλο μου να κανονίσουμε να βγούμε. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Μήπως έχεις... Αου! Και το σταθερό μου. Αου! Και το μαλλί μου. Ναι, να σου πω, φτάνει νομίζω. Παλάμινο, όχι ατζέντα. Σας λέω, κάνει περίεργους θορύβους. Τώρα που τον έφερα εδώ, σταμάτησε. Το ίδιο είχα πάθει και με το αυτοκίνητο των γονιών μου όταν το πήγα στο συνεργείο. Μπορείτε να μου περιγράψετε αυτούς τους θορύβους? Είναι ένα διαρκές τρίξιμο. Σαν νύχια πάνω σε σχολικό πίνακα. Μιλάω για τον γάτο. Κι εγώ. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο γάτος σας έχει ίστρο. Κανονικό ή δημιουργικό? Κανονικό. Ο Θεός μου. Με συγχωρείτε, αλλά η συγκίνηση είναι μεγάλη. Η λύση που προτείνω συνήθως για τους γάτους που μένουν σε κέντρο της Αθήνας είναι η στήρωση. Θέλω να δω το πρώτο
επεισόδιο της σειράς Τα Μυστήρια της Φύσης, θέλω να δω το δεύτερο επεισόδιο της σειράς Τα Μυστήρια της Φύσης και τέλος θέλω να δω το τρίτο επεισόδιο της σειράς Τα Μυστήρια της Φύσης. Ορίστε, χίλιοι λόγοι. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν θέλω να βγω ραντεβού με τις κοπέλες. Ρε Σταύρος, το μόνο που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο είναι που να βλέπουμε ντοκιμαντέρ. Όχι Μύρη, εγώ βλέπω ντοκιμαντέρ. Εσύ βλέπεις πορνό. Όπως είπα, βλέπουμε ντοκιμαντέρ. Μύρη, η λύση στο πρόβλημά σου είναι απλή. Και βρίσκεται εδώ. Σταύρος, τι λύση τυφλώνει. Όχι αυτό. Αυτό! Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις χειρονομίες. Ρε Μύρη, αυτό! Γιατί δεν τις παίρνεις να κανονίσεις ραντεβού χωρίς εμένα. Και τόσο και σου φαίνεται παράξενο, είναι πιο εύκολο να πεις εσένα να βγούμε διπλό ραντεβού από το να πεις αυτές να κάνουμε παρτούζα. Αχ, Μύρη, πόσο λίγο με ξέρεις. Δεν έπρεπε να το μάθεις. Ήξερα εγώ ότι δεν μπορείς να κρατήσεις τον ενθουσιασμό σου. Μια χαρά κράτησε τον ενθουσιασμό μου. Κατερίνα μου! Αλέξη μου! Κατερίνα και Αλέξη μου! Κατερίνα, Αλέξη μου! Πάμε μέσα. Να κάνω μια πρόποση πρώτα. Θα την κάνεις μετά. Ιωάννα, νέα είναι αυτά που ακούς ειδήσεις. Αυτό εδώ είναι μυστικό. Ιωάννα, αν το πεις σε κάποιον, τότε δεν θέλεις τα νέα, αλλά τα κουτσομπολιά. Δεν τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Εντάξει. Θα τη το πεις όμως εσύ. Ναι, εγώ τη το είπα. Και γέλασε στη μούρη μου. Μιλάς μεταφορικά, έτσι. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Γιατί γελάς? Εντάξει, πιάνω να μου κάνεις πλάκα, έτσι. Όχι, 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 αλήθεια λέω. Κατερίνα, είμαι ερωτευμένος μαζί σου εδώ και 7 χρόνια. Αχ, τόσο καλά, με κάνεις να γελάσω. Συγγνώμη, εγώ σου ανοίγω την καρδιά μου και εσύ γελάς. Αλήθεια σου λέω. Α, γι' αυτό μιλάς. Τότε νομίζω ότι της έκανες πλάκα. Και πού το ξέρεις εσύ? Και μετά μου είπε ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου. Από εδώ και πέρα μπορείς να με φωνάζεις Αλέξης ο κλόουν. Είμαι διαθέσιμος και για παιδικά πάρτι. Μη σε πτωεί αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Σταύρος και ο Χαραλάμπης λένε επίσης ότι δεν έχω ελπίδες. Συγγνώμη, κάθεσαι και ακούς συμβουλές από τον Παρθένο και τον Παρτόλα. Λένε ότι με βλέπεις σαν φίλο. Α, ναι, σε αυτό έχουν δίκιο. Και ότι σύντομα θα με βλέπεις σαν αδερφό. Μην ανησυχείς. Δεν θα σε αφήσω να φτάσεις στο στάδιο παπακαλιά της. Ρε Σταύρος, έχω να κάνω σεξ 2 μήνες. Αφού την περασμένη εβδομάδα ήσουν μια κοπέλα. Εντάξει, έχω 2 μήνες να κάνω δωρεάν σεξ. Φέρε στο σπίτι ερόδουλη. Όχι, κόη μου είναι ο ντούλος. Εκείνη ήταν αφέντρα. Έλα ρε Σταύρο, τα κάνω ό,τι θέλεις. Τα αρχίσω να κάτομαι όταν κατουράω. Δεν κάθεσαι όταν κατουράς. Όχι. Κάτω με, θα αρχίσω να κάτω με, να αφήνω από κύπο μας σιλικάνη. Μύρη, δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις, να μου υποσχεθείς να... Θα κάτω να σε ακούσω να μιλάς για μποζόνια. Για πόση ώρα? 2 ώρες. 2. Κι όμιση. Στρογγυλοποίησέ το και είμαστε σύμφωνοι. Στρογγυλοποιήσω. Εντάξει, 10 ώρες. Η λύση είναι απλή. Πρέπει να κάνεις μεταβολή κρατούντος προτύπου. Ναι. Πώς δεν το σκέφτηκα. Α, ναι. Ίσως είναι επειδή δεν ξέρω τι λες. Πρέπει να εισάγεις ένα νέο στοιχείο ώστε να της αλλάξεις την εικόνα που έχει για σένα. Νέο στοιχείο. Σαν να λέμε 10% στα ύψος. Κάθε άνθρωπος είναι σαν ένα προϊόν. Εσύ είσαι ο καλύτερος φίλος της γυναίκας. Είμαι διαμάντη. Σερβιέτα. Πρέπει να γίνεις το προϊόν που θέλει μια γυναίκα. Ένας δονητής. Καλά, είχα τον Παρθένο και τον Παρτόλα. Προσθέθηκε τώρα και στερημένη. Το τρίο Μούτζες. Άκουσε με. Πρέπει να σου κάνει κατάσταση με κάποια. Να σε δει με άλλη κοπέλα. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι. Θα μου βρει κοπέλα. Θα με δει σε σχέση και λίγο πριν παντρευτώ θα συνειδητοποιήσει πόσο πολύ με γουστάρει. Τι είναι αυτά που λες? Μόνο σου κάνει κατάσταση με κάποια θα καταλάβει τι κελεπούρη είσαι. Ακολούθησε τη συμβουλή μου και θα καταλήξετε μαζί. Εγώ με βλέπω να καταλήγω στο σιρτάρι του κομμωδίνου της. Λοιπόν, για πες, τα κατάφερες? Ναι. Το παρουσίασες σαν δική της ιδέα? Έφερε το θέμα εμέσως, ξεκινώντας μια συζήτηση για δελτία ταυτότητας. Thank you.
εδώ είναι η ταυτότητά μου και την έψαχνα στο δωμάτιο. Α! Απίστευτο! 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 Κοίτα τι γράφει. Όνομα πατρός, Μάρκος. Όνομα μητρός, Μαργαρίτα. Όνομα συζύγου, άδειο. Κενό. Τίποτα. Παραδέξου το, κανείς δεν θα σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Μόνο εγώ. Ναι, κανείς. Μόνο εσύ. Τι έγινε μετά? Για λίγη ώρα ασχοληθήκαμε με ένα άλλο στοιχείο της ταυτότητάς μου. Καλά. Γιατί είσαι τόσο αλήθωρος? Πού κοιτούσες όταν σε έβγαζα φωτογραφία? Στην κάμερα. Σε ποια από όλες? Ιωάννα, μπορείς να αφήσεις τώρα την ταυτότητα και να προσέξεις εμένα? Ναι, συγγνώμη. Έχεις όλη μου την προσοχή. Απλά πες μου με ποιο μάτι με κοιτάς. Στα μπροσόλα καλά τα πάνε. Έχουμε κάνει τόσες πρόμπες. Και αν ξεχάσω κάτι? Αν ξεχάσεις κάτι, έχουμε αυτό όπως το είπες. Σγκουνάκι. Σκόνακι. Αυτό όπως το λένε. Πτυχίο φυσικής, μάστερ στην αστρονομία και αυτό να είναι το πρώτο μου σκονάκι. Γεια σου, Σάρα. Γεια σου, Σάρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σταύρος Νικηφόρος Παυλέλης, 08α, σογιώτα 3, όπλο. Άγιο σου, Σταύρο, τι κάνεις? Προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι δεν ενοχλώ. Όχι, όχι, δεν ενοχλείς. Είμαι στο αυτοκίνητο και οδηγώ. Οδηγείς και μιλάς. Οδηγείς και μιλάς! Οδηγείς και μιλάς. Σιγά το πράγμα. Τουλάχιστον δεν το συνδυάζεις με make-up. Σταύρο, δεν σε άκουσα. Έψαχνα για το κραγιόν μου. Εδώ είμαι καλά! Ή μήπως εδώ! Έλα! Μην φεύγεις! Πες μου τι έγινε μετά. Αυτό που λέω είναι ότι αν είχα μια κοπέλα, η ταυτότητα ίσως να γράφει κάτι άλλο. Όπως όνομα συζύγου το παλεύουμε. Ή όνομα συζύγου ίσως Μαρία. Ή όνομα συζύγου σύντομα κοντά σας. Οκ. Okay. Κατάλαβα τι λες και νομίζω ότι έχω και τη λύση. Αλήθεια? Έλαβα. Μη στεναχωριέσαι. Το ότι δεν ξέρεις πολλές κοπέλες δεν σημαίνει ότι πρέπει και να απογοητεύεσαι. Μα ξέρω πολλές κοπέλες. Να, με την Ιωάννα τις μετρούσαμε και βγάλαμε ότι είναι 4. Έβαλες και την ξαδέρφη σου? Ωραία. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω πολλές κοπέλες. Μήπως έχεις εσύ καμία φίλη που ψάχνει για κάποιον φίλο? Όχι, όχι, όχι φίλο. Γκόμενο. Άντρα. Αρσενικό. Κάποιον που δεν έχει καθόλου φιλικές διαθέσεις. Okay. Θα σου κάνω εγώ κατάσταση με μια φίλη μου. Καλά. Πώς ήρθε τώρα αυτό? Απίστευτο, ε! Έτσι ξαφνικά, πάω. Κάποιες φορές πραγματικά με ξαφνιάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αποστολή εξετελέστη. Ναι. Έστησες την αποστολή στα 11 μέτρα και της έδωσες να καταλάβει. Ναι. Αλέξη, βρήκαμε ποια θα σου κάνω κατάσταση. Και έτσι όπως το σκεφτόμουν, μου ήρθε και μια άλλη ιδέα. Τι? Γιατί δεν βρίσκεις κι εσύ ένα φίλο σου για μένα και να βγούμε διπλό ραντεβού. Δείξε το ξαφνιασμένος. Καλά, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Απίστευτο. Κάποιες φορές, πραγματικά, με ξαφνιάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Οπότε δεν έχετε κανονίσει κάτι για αύριο? Θα θέλατε να βγούμε διπλό ραντεβού? I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factory. Θα θέλατε να βγούμε διπλό ραντεβού? Θα θέλατε να
να βγούμε διπλό ραντεβού. So call the mainland from the beach. Show parties now washed up in bleach. Μα θέλατε να βγούμε διπλό ραντεβού! Σταύρο, περνούσε από ένα τούνελ, είσαι εκεί! Ναι, εδώ είμαι! Ξέρεις, εγώ και η Βάσο σκεφτόμασταν αν θα θέλετε να βγούμε διπλό ραντεβού. Ναι, ναι, θέλουμε! Ωραία, τι θα λέγατε να βρισκόμαστε στο μπαρ? Καλά, πού είσαι εσύ τόσες μέρες? Έψανα γάτα για το γάτο μου. Χαραλαμπή, μπορείς να σταματήσεις να μιλάς έτσι? Έχω κουραστεί να σε ακούω να λες για το φίδι σου που διψάει, τον κροκόδιλο σου που πεινάει και τη σαύρα σου που θέλει ήλιο. Μιλάω για τον Πεπίτο. Α, τι έγινε? Ο κτηνίατρος μου πρότεινε να τον στηρώσω. Εγώ αρνήθηκα, άρχισα να τον φωνάζω σε ξοδολοφόνο. Πήγα να κλέψω και μία σιαμέζα που είχε εκεί. Στο τέλος μου πρότεινε να φύγω. Πρότεινε? Κάλεσε την αστυνομία. Τι θα κάνεις? Ευτυχώς βρήκα την αγγελία μιας κοπέλας που ψάχνει κάτω για την κάτα της και το βράδυ θα πάω από εκεί. Να σου πω, Αλέξης, πού είναι? Ετοιμάζεται για το διπλό ραντεβού του. Η Κατερίνα το έκανε κατάσταση με μια φίλη της. Τι! Εννοώ τι φυσιολογικό, τι καλά, τι ωραία. Χαλάρωση, ξέρω. Ο Αλέξης μου τα είπε όλα. Γιατί δεν μου το έχεις πει? Προσπάθησα, αλλά δεν καταλάβαινες. Λοιπόν, ο Αλέξης είναι ερωτευμένος με μια κοπέλα που την ξέρεις πολύ καλά, αλλά δεν είσαι εσύ. Δεν μπορείς να γίνεις πιο σαφής? Παιδιά, μήπως ξέρετε κάποιον που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γουστάρει η Κατερινά? Θα έλεγα εσένα, αλλά εσύ έχεις άλλα σχέδια για απόψε. Χαραλαμπή, αυτό δεν είναι αστείο. Ευχαριστώ, Ιωάννα. Αυτό όμως είναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο χάλια. Ξέρω ένα βουλκανιζατέρ που μπορεί να σου κάνει ζυγοστάθμιση. Έλα εδώ, ρε. Κάτσε κάτω. Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο του Σταμούλη? Ποιος είναι ο Σταμούλης? Ο Αλέξανδρος Σταμούλης ήταν το πιο άσχημο, χοντρό και βαρετό παιδί του σχολείου. Και ο μόνος που είχε τερματίσει το φορμόμετρο. Φορμόμετρο? Το φορμόμετρο είναι ένα άκρος εξειδικευμένο επιστημονικό όργανο το οποίο μετράει πόσο cool είσαι. Πώς δουλεύει? Είναι πάρα πολύ απλό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παρατηρήσεις πού φτάνει το λάστιχο της φόρμας κάποιου. Από τη μέση και μέχρι τα γόνατα, cool. Από τη μέση και λίγο πάνω ή λίγο πιο κάτω, κανονικούλ. Και από τη μέση μέχρι τις δρόγες, αντικούλ. Βλακίες! Αν δεν πιστεύεις, δες αυτή τη φωτογραφία. Ο Αλέξανδρος Σταμούλης φορούσε τη φόρμα σαν καπέλο. Έλα, Αλέξανδρε. Ο Αλέξης είμαι. Ναι. Χρόνια και ζαμάνια, ε. Εσείς οι άντρες είστε απίστευτοι. Εμείς δεν θα ανακαλύπταμε ποτέ φορμόμετρο. Όχι, βέβαια. Για τις γυναίκες υπάρχει ο ταγκοδείκτης. Είναι πολύ απλό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παρατηρήσεις πόσο φαίνεται το τάγκα μιας κοπέλας όταν γέρνει μπρος. Εάν δεν φαίνεται καθόλου, cool. Εάν φαίνεται ίσα ίσα, κανονικούλ. Και αν το φοράει σαν κολιέ, αντικούλ. Αυτό τα πιθάνα μου σε αίριον. Just because we're lovers. Πάμε να τελειώνουμε. Συγγνώμη, έτσι τα πας? Ναι, τι έχω? Δεν έχεις τίποτα. Α, ωραία. Δεν κατάλαβες? Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις στυλ, δεν έχεις κουτία. Δεν έχεις bling bling. Bling bling. Σταυρό, θέλεις ή δεν θέλεις να κάνεις σεξ απόψε? Δεν θέλω. Ωραία, θέλεις ή δεν θέλεις να κάνω εγώ σεξ απόψε? Δεν θέλω. Θέλεις ή δεν θέλεις να κάτσω να ακούσω να μιλάς για μπουζόνι αύριο? Θέλω. Ωραία, τότε έλα μαζί μου. Πρέπει να κάνουμε extreme makeover. Διπλά ραντεβού. Είναι χάλια ιδέα. Το άγχος και ο εξευτελισμός ενός κανονικού ραντεβού, αλλά με ζωντανό κοινό. Α, είπες ότι δεν σου πολύ αρέσω. Ακούσατε, παιδιά, είπε ότι δεν της αρέσω. Τα popcorn είναι νόστιμα.
τέλειο διπλό ραντεβού σε 7 εύκολα βήματα. Βήμα πρώτο. Προτείνετε στο φίλο σας να βγείτε διπλό ραντεβού με ένα άλλο ζευγάρι. Εάν δεν έχετε φίλο, αγοράστε το βιβλίο «Πώς να βρείτε φίλο» σε 7 εύκολα βήματα. Πιθανά μέρη που μπορεί να γνωρίσετε κάποιον. 1. Εργασιακός χώρος. Εάν δεν έχετε δουλειά, αγοράστε το βιβλίο «Πώς να βρείτε δουλειά» σε 7 εύκολα βήματα. Είμαι ωραίος. Είμαι και ο πρώτος. Χαλάω κόσμο. Μόλις πω να κάνω βόλτα. Τρέχουν μανούλια και γκομενάκια. Να καταξίσουν της Ελλάδας το τραβόντα. Το χειρότερο. Αν το διπλό ραντεβού δεν πετύχει για σένα, αλλά πετύχει για την κολλητή σου. Όχι μόνο κρατάς το φανάρι όλο το βράδυ, αλλά το κρατάς και με κάποιον που δεν ξέρει ότι όσες τσίχλες και να φάει, η μυρωδιά από το τζατζίκι δεν φεύγει. Σκόρδο. Με μια ιδέα από φρούτα του δάσους. Διπλά ραντεβού. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να κανονίσει δύο ραντεβού την ίδια ώρα. Αυτό δείχνει κακό σχεδιασμό του χρόνου. Α, κατάλαβα. Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση μου είναι εξής. Ραντεβού. Γιατί κάποιος να κανονίσει ραντεβού. Αυτό δείχνει κακό σχεδιασμό της ζωής. Εγώ Ουκραίνα έβγαινα διπλό ραντεβού συνέχεια. Εγώ μάμα μου πάπα μου και υποψήφια νύφη νούμερο 1. Εγώ μάμα μου πάπα μου και υποψήφια νύφη νούμερο 2. Εγώ μάμα μου πάπα μου και μακρινή ξαδέλφη που τη ξέραμε. Το κόνσεπτ του διπλό ραντεβού είναι τελείως λάθος. Έχεις δύο γυναίκες. Ωραία. Γιατί χρειάζεται να βάλεις και δύο άντρες. Ένας αρκεί. Εκτός βέβαια και αν δεν έχεις τρίποδο και χρειάζεται κάποιος να κρατάει την κάμερα. Πώς είναι το μαλλί μου? Έχει πετρώσει από το τζέλ και μυρίζει σαν απολυματικό τουαλέτας. Τέλεια, το πέτυχα. Όπα, έρχονται. Θυμάσαι τι σου είπα στο σπίτι, ε? Ναι, εγώ τελουβάζω, εσύ πάρε σαρά. Να σου πω, εσύ θυμάστε σου πάγω σπίτι, ε? Δεν παίρνω τίποτα, έχεις δύο ώρες προτισμίου αυτόν την κολόνια απολυματικό τουαλέτας. Αλέξη. Παρακαλώ. Έλα ρε, ο Αλέξανδρος, είμαι ο Σταμούλης, ο Φόρμας. Τι κάνει, Αλέξανδρε. Είσαι αγνώριστος. Ναι, άλλαξα. Γιατί? Συγγνώμη που αργήσαμε, Λίβα, σου έβλεπε τα μυστήρια της φύσης και δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Τι ωραίο ντοκιμαντέρ. Το έχεις δει? Εγώ του το έδειξα. Λατρεύω ντοκιμαντέρ. Είμαι επιστήμονας. Κάνω διδακτορικό, μποζόνια. Μύρη, μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Συγγνώμη, δεν θα αργήσουμε. Είναι μόνο... Τι κάνεις? Φλερτάρω με βάσου. Δεν φλερτάρεις, λες ψέματα. Φλερτάρω που σου είπα. Δεν θα το επιτρέψω εγώ αυτό. Θα κάτσω να σ' ακούσω να μιλάς για μποζόνια 10 εξτρά ώρες. Ο Μύρη είναι το πιο λαμπρό μυαλό της εποχής μας. Η μετενσάρκωση του Αϊνστάιν. Θα πάρει Νόμπελ. Αλήθεια? Νόμπελ, δεν έχω δοκιμάσει. Συνήθως παίρνω βότκα. Εσύ, Σταύρο, τι δουλειά κάνει? Ο Σταύρος είναι εργάτης. Δουλεύει οικοδομή. Τούμπλα. Μύρη! Συγγνώμη και πάλι, δεν τα αρνεί. Βάλε άλλες 10 ώρες στη σούμα. Με το πιο γρήγορο φραγκόφτιαρο της Αττικής. Ο θρύλος των γιαπιών. Έχω αφήσει ιστορία στο Μερενέ. Έχω χρόνια να γνωρίσω Έλληνα εργάτη.
Ναι, είναι επειδή έρχονται οι μετανάστες και μας παίρνουν τις αληθινές μας δουλειές. Έχασα 25 κιλά, σταμάτησα να φοράω φόρμες και αντί να σπουδάσω θεολογία, έκανα δημόσιες σχέσεις και τώρα οργανώνω συναυλίες. Τέλεια! Αλλά και τα κορίτσια. Ποια είναι η δικιά μου? Η αριστερή. Λοιπόν, Πεπίτο, δεν θα σου πω ψέματα. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη. Είναι σαν την πρώτη φορά που κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Κάποιος σε σπρώχνει, νιώθεις ευχαρίστηση και τρόμο και τρία δευτερόλεπτα μετά έχεις πέσει αιμόφυρτο στο πάτωμα. Ναι, ξέρω. Το σημαντικό είναι να ξανασηκωθείς και να μην κλάψεις. Και σε καμία περίπτωση μη φωνάξεις «μαμά». Α, μόλις γίνει ό,τι γίνει, θα υπάρξει μια άβολη σιγή. Πες της ότι έχεις πρωινό ξύπνημα αύριο και ότι θα την πάρεις τηλέφωνο μία από αυτές τις μέρες. Ναι ρε Πεπίτο, εννοείται ότι δεν θα την πάρεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαι ο Χαραλάμπης, μίλησα μέσα στο τηλέφωνο. Α, πολύ ωραία. Μπορείς να περάσεις στο σαλόνι, μαζί με τους άλλους υποψήφιους. Τους άλλους υποψήφιους. Κρυός. Εγώ είμαι Λέων. Αχ, ταιριάζουμε. Κατερίνο, πώς ήταν η μέρα σου? Αλέξη, μπορώ να σου πω λίγο? Αλέξη, βλέπεις τι γίνεται εδώ? Ναι, έχει πολύ κόσμο σήμερα. Κρίση σου λέει μετά. Όχι εδώ, Αλέξη, εδώ. Ο τύπος που έφερες για μένα, την πέφτει στη δίψα που έφερα για σένα. Πώς σου ήρθε αυτό? Τι, επειδή της δίνει ένα λουλούδι? Ναι, και επειδή της κρατάει το χέρι και επειδή της δαΐζει φυστικά. Στραγάλια. Ρε Αλέξη, πώς περιμένεις να βρεις κοπέλα, αν αφήνεις κάποιον να την πέψει την κοπέλα που φέρα για σένα? Αντί να την πέψει εσύ την κοπέλα που φέρα για σένα. Πάντα με μπέρδευαν οι ερωτήσεις ανάπτυξης. Δουλεύω καλύτερα με πολλαπλής επιλογής. Ρε Αλέξη, πρέπει να της δείξεις ότι τη διεκδικείς. Πρέπει να γίνεις από ό,τι θέλει μια γυναίκα. Δόνη, τι είσαι? Τι? Έλα, ρε Σταύρος. Αφού θέλουν να έρθουν στο σπίτι. Μύρη, μιλώντας πάντα υποθετικά. Υποθετικά, δεν μπορείς να ενεργητείς? Όχι, Μύρη, εντάξει είμαι. Εγώ πάντως να ξέρεις, άμα έχω τέτοιο πρόβλημα, με βοηθάει να τραγουδάω. Καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα. Μύρη, εντάξει είμαι. Μπορείς να μου πεις τι θα κάνουμε σπίτι με τις κοπέλες? Η Βάσο πάντως θέλει να ανταλλάξουμε επιστημονικές ιδέες, άρα εμείς θα κάνουμε σεξ. Δεν ήξερα ότι αυτή η πρόταση σημαίνει κάτι τέτοιο. Ίσως πρέπει να ακυρώσω το ραντεβού με τον καθηγητή Πετρόπουλο. Αυτό που θέλω εγώ είναι να απασχολήσει Σάρα όσο εγώ θα ανταλλάσσω επιστημονικές ιδέες. Πόση ώρα θα πάρει αυτό? Πόσο κάνει 2 εκεί, 5 και 8? 16. 16 λεπτά. Αν υπολογίσεις και προκαταρτικά, 17 λεπτά. 17 λεπτά! Δεν μπορείς να κάνεις πιο γρήγορα. Μπορώ, αλλά δεν νομίζω να το ευχαριστεί τη Βάσο. Μύρη, δεν γίνεται. Αυτά τα 17 λεπτά θα καθυστερήσουν τον ύπνο μου κατά 17 λεπτά. Άρα θα καθυστερήσουν και την ώρα έγκαιρσης κατά 17 λεπτά. Και σαν άμεσο αποτέλεσμα την ώρα που ενεργούμε κατά 17 λεπτά. Καλίγκα, 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 μαγιά. Είναι πεσικός. Έχει απίστευτο τρίχωμα και το απομένουν ακόμα 5 ψυχές. Ωραία. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε στον επόμενο διαγωνιζόμενο. Χαραλάμπη, γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να διαλέξεις το δικό σου γάτο? Ο Πεπίτο είναι όμορφος και έξυπνος. Και παρόλο που είναι η πρώτη του φορά, έχει εκπαιδευτεί από τους καλύτερους. Συγγνώμη. Ο Πεπίτο είναι παρθένος. Ναι, αλλά από επιλογή. Περιμένει να βρει την κατάλληλη. Έχει κάνει σεξ, απλά όχι με γάτα. Με τι έχει κάνει σεξ? Σκουπόξυλα, πολυθρόνες και με μια μινιατούρα ενός σούπερ ήρωα, το οποίο δεν μπορώ να αποκαλύψω την πραγματική ταυτότητα. Εντάξει, σταματά. Oh, my God.
Αλέξη, μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Μισό. Βλέπεις τι γίνεται εδώ? Ναι, έχει πολύ κόσμο σήμερα, ε. Κρίση σου λέει μετά. Όχι εδώ, εδώ. Την πέφτει στην κοπέλα που έφερες για μένα. Πώς ήρθε αυτό? Κάτσε να σκεφτώ. Της κάνεις φιλοφρονήσεις, της λες ανέκδοτα. Την ταΐς αμύγδαλα. Ντούκια. Αλέξανδρε, να δεις την πέφτω. Απλά έχουμε μια φιλική συζήτηση. Εντάξει, αφού δεν την πέφτεις εσύ, θα αρχίσω να μην την πέφτω κι εγώ. Ναι. Να κάνω φιλικές συζητήσεις. Ναι. Στο δικό σου ραντεβού, Κατερίνα. Όχι. Και ποια είναι η απόψή σου για τις ιδέες της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής τη δεκαετία του 50? Την κατάλαβα, Μπίμ. Ούτε εγώ. Οι ανακαλύψεις τους δεν έχουν καμία βάση. Μιλά μου για την οικοδομή. Πες μου, μπορείς να στύψεις την πέτρα? Όχι, είναι δομικά αδύνατο. Οι πέτρες ανήκουν στα στερεά, δεν στύπονται. Μπορώ όμως να τις εξορίξω, να μετρήσω το μέγεθός τους και να μελετήσω τη σκληρότητά τους. Μ' αρέσει όταν μου μιλάς βρώμικα. Μήπως να μιλούσαμε για κάτι άλλο εκτός από φυσική? Μπορούμε να μιλήσουμε για χημεία. Ναι, να μιλήσουμε για χημεία ανάμεσα εσένα, εμένα και κρεβάτι μου. Με προτιμώ την ανόργανη. Μόνο ένα. Άσε με να δω λίγο το ηλιοκαμένο στήθος σου. Ξέρε, έχει λίγο ψύχνα απόψε. Άσε με να χαϊδέψω τα σφυριλάτη με ένα μπράτσα σου. Έλα, μη με βασανίζεις άλλο. Πιάσε με σαν τούβλο, ρίξε με στον τοίχο και σοβάδισε με. Παραλάμπη, μπορεί ο γάτος σου να είναι παρθένος, αλλά κέρδισε το διαγωνισμό με το σπάγκο και τη χαρτοπετσέτα. Που σημαίνει ότι έχει ασυλία και μπορεί να διαλέξει πρώτος αυτόν που θα αποχωρήσει. Προτείνω το Σιλβέστρο. Γιατί? Γιατί μονίμως θέλει να είναι ο αρχηγός. Και όλη την ώρα είναι κάπως νιάω αυτό και νιάω εκείνο. Να τις διώξεις, δεν αντέχω. Η Σάρα κοντεύει να με βιάσει. Τι καιρό είσαι, εγώ πάντα ήθελα να με βιάσει. Μην ανησυχείς, είσαι νέος, έχεις καιρό ακόμα. Εγώ που θέλω να κάνω σεξ και αφή μιλάει μόνο για επιστήμη. Για πες μου τι σου λέει. Για μποζόνια και ανακαλύψεις κάποιου Παυλέλη. Ποιος είναι αυτός ο Παυλέλης? Εγώ είμαι αυτός, έχω θαυμαστεί. Όλα πήγαν τόσο λάθος, πώς έγινε αυτό? Θα έλεγα ότι όλα ξεκίνησαν όταν σε διάλεξα για συγκατοικό μου. Να σου πω τι γίνεται να αλλάξουμε κοπέλες. Ίσως, αλλά πρέπει να το κάνουμε με διακριτικό τρόπο. Αν κλείσουμε το φως και αρχίσουν να φυλάω εγώ, Σάρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μεταβολή κρατούντος προτύπου. Με έκασες. Προσπάθησε να σκεφτείς. Με έκασες. Πρέπει να αλλάξουμε στάση. Α, ξέρω πολλές. Ξέρω, ταμπούλο του γορίλα, σάλτο του Ταρτζάν, σελίδα του Σέρ. Με έχασες. Έχουμε φτάσει στην τελική φάση του διαγωνισμού. Σε αυτόν εδώ το φάκελο βρίσκεται το όνομα του τυχερού γάτου που θα περάσει μία βραδιά με την όμορφη Έρσιμο. Το όνομα ώστε η Σάρα να σε δει ως εργάτη και η Βάζω να με δει ως επιστήμονα. Ωραία. Τι τα κάνουμε? Έχω μια ιδέα. Ακολούθησε το παράδειγμα μου. Τι κάνεις? Ακολουθώ το παράδειγμα σου. Μύρι, δεν εννοώ να κάνεις ό,τι κάνω, αλλά να παίξεις το παιχνίδι μου. Στα μπρος δεν μου αρέσει το σκάκι. Γάτου είμαι το περασμένο μήνα οργάνωσα μια συναυλία για τη Σταρίνα. Σταρίνα! Από τις τραγουδίστρες που δεν ξέρουν οι αγαπημένοι μου. Ριέτη, μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Βλέπεις τι γίνεται εδώ? Ναι, έχει πολύ κόσμο.
Κρίση σου λέει μετά. Όχι εδώ. Εδώ, περίεργη. Η Κατερίνα την πέφτει στον Αλέξανδρο. Το ραντεβού σου. Εσύ δεν είσαι το ραντεβού μου. Όχι. Μάλλον έχεις μπερδευτεί επειδή έχουμε παρόμοια ονόματα. Εγώ είμαι ο Αλέξης. Ο Αλέξανδρος είναι το ραντεβού σου. Απίστευτο. Θέλω να μου κλέψεις τον άντρα. Κοίτατε πώς τον φλερτάρει όσο τρώει τα ποκόρν. Πατατάκια. Μην ανησυχείς. Δεν θα να τον πάρει. Πάσω εγώ. Τι, όχι, περίμενε. Να είμαστε κι εμείς. Σάρα, δεν κάθεσαι καλά εκεί. Μύρη, για πήγαινε φέρε εκείνη την πολυθρόνα. Εδώ. Εδώ. Κάτσε, θα σε βοηθήσω. Όχι Βάσο, δεν χρειάζεται. Ο Μύρη μπορεί και μόνος του. Αχ, ξέρεις τι, μάλλον θα τον εμποδίζουν τα ρούχα του. Ορίστε, τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο. Σαρά, απίστευτο, ε! Ηλιοκαμένη κοιλιακή. Σιδερένη δικέφαλη. Και παρά το βάρος και την πίεση, ένα απίστευτο χαμόγελο. Μυρί, θα δίψασες, ε! Θα σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Ορίστε. Α, συγγνώμη, πάρε αυτό. Να σου φέρω μια πετσέτα. Βάσο, μιας και δεν κάνεις κάτι, θες να με βοηθήσεις να μετακινήσουμε αυτόν εδώ τον πίνακα. Τι είναι αυτό? Τίποτα μωρέ, κάτι σημειώσεις μου πάνω στο μοντέλο του Glacial Winebeck σε επιταχυντή σωματιδίων σούπερ πρώτων σύγχροντρων. Πες μου κι άλλα. Δηλαδή μου λες ότι εκεί που μιλούσατε και της έλεγες πως σου αρέσει, αυτή αποφάσισε να πάνε φιλήσει τον Αλέξανδρο. Ναι, πραγματικά με ξάφνιασε και εμένα. Ρε Αλέξη, οι τεχνικές σου στο φλερτ είναι χειρότερες και από Ιταλό τουρίστα στην Πάρο. Έλα τώρα, δεν είμαι και τόσο κακός. Είσαι. Αλλά μην ανησυχείς. Θα σου μάθω εγώ να φλερτάρεις. Σε ευχαριστώ, αλλά όχι. Τι έγινε, ντρέπεσαι? Όχι βέβαια. Ναι. Έλα ρε Αλέξη, μην με ντρέπεσαι. Εμείς οι δύο είμαστε σαν αδέρφια. Δεν ξέρει τι λέει. Έχει πιει. Όλοι λέμε βλακίες όταν είμαστε μεθυσμένοι. Είμαι σίγουρος ότι αύριο θα με ξαναβλέπει απλά σαν φίλο. Σταυρό, τι μου κάνεις? Δεν ξέρω ακριβώς. Πρώτη φορά μου αφήνει κάποιος να κάνω κάτι τέτοιο. Θα πονέσω. Μην μιλάς, σε παρακαλώ. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Συγχαρητήρια, το άξιζε. Ευχαριστώ. Ορίστε το έπαθλο. Να! Παναγία μου! Και τι, το πάμε να φύγουμε. Hey! Λοιπόν, τα μποζόνια είναι σωματίδια με ασθενή αλληλεπίδραση. Γιατί? Γιατί έχουν μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο. Γιατί? Γιατί μείον ένα και συν ένα κάνει μηδέν. Γιατί? Γιατί είναι απλά μαθηματικά, όπως ένα και ένα κάνει δύο. Γιατί? Γιατί αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι, τότε τίποτα δεν θα ήταν. Γιατί? Γιατί αν τίποτα δεν ήταν, τότε τα πάντα δεν θα ήταν. Γιατί? Γιατί έτσι! Γιατί έτσι?